Αγαπητοί συνάδελφοι, και εμείς από την πλευρά μας ως παράταξη θέλουμε να ευχηθούμε τόσο στο σώμα όσο και στους δημότες που παρακολουθούν καλή χρονιά. Μια χρονιά η οποία τουλάχιστον εγώ προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι θα σηματοδοτήσει κάτι καινούριο, αρχής γενομένης από την πρώτη μέρα των εκλογών. Ίσως ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα τι ακριβώς είναι ο κλεισθένης και τι είδους επιβάλλει και προϋποθέτει είδους πολιτικές και τι είδους διαφορετική αντιλήψεις όσον αφορά τον τρόπο διοίκησης για την επόμενη μέρα. Δεν θα έπαιρνα το λόγο, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως για να πω μόνο τις ευχές, αν τις τελευταίες μέρες δεν παρακολουθούσαμε όλοι ένα όργιο φημολογίας, αλλά ταυτόχρονα και δημοσιεύματα από έγκυρες τοπικές εφημερίδες, οι οποίες ανακατεύουν την παράταξη που εκπροσωπώ, και αναρωτιούνται για το μέλλον της. Και αυτά, βέβαια, νομίζω ότι δεν είμαι εκτός θέματος. Είμαι εντός θέματος γιατί η πορεία μιας παράταξης, η οποία 5 χρόνια υπάρχει μες στο Δημοτικό Συμβούλιο και αρθρώνει πολιτικό λόγο, νομίζω ότι διαφέρει τόσο το ίδιο το Συμβούλιο, όσο και τους δημότες της ΚΟ. Πολύ λακωνικά, χωρίς να θέλω, βέβαια, να απαντήσω σε φαντάσματα και σε αόρατους εχθρούς, εμείς πορευτήκαμε την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα και μέχρι και το τέλος της τρέχουσας θητείας, νομίζω, με αξιοπρέπεια και ένα πράγμα κάναμε πάντοτε. Τα πάντα και ό,τι κάναμε, το κάναμε στο φως. Ποτέ δεν ραδιοργήσαμε, ποτέ δεν φυσοδομήσαμε, ποτέ δεν σκεφτήκαμε να τραβήξουμε την καρέκλα από αυτόν που κάθεται. Βέβαια, η επιδίωξη της παράταξης δεν είναι η καρέκλα. Σε παλαιότερη φάση και με εσάς, αγαπητέ Πρόεδρε, έχουμε ανταλλάξει δελτία τύπου, συγκρουόμενοι για την απλή αναλογική, αν θυμάστε. Και τότε, δεν σας κρύβω, ότι το έκανα με μια σιγουριά, με τη σιγουριά ότι η παράταξη θα βρίσκεται στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και θα είναι εδώ μέσα ως εγγυητής της ενότητας. Εγώ το μήνυμα που θέλω να στείλω στους δημότες της ΚΟ είναι ότι η παράταξη, ό,τι και να τις κάνουν, όσο και να βυσοδομήσουν, θα συνεχίσει να υφίσταται και θα υπάρχει είτε κατέβει στις εκλογές, είτε δεν κατέβει. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Επίσης, ξεκάθαρο είναι το γεγονός ότι κάποιοι αποφάσισαν να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους ως προς το πρόσωπο το δικό μου και κατ' επέκταση της παράταξης. Προς αυτούς στέλνω ένα και μόνο μήνυμα. Το ότι η αριστερά, γιατί αυτοί κάποιοι έχουν όνομα, ονομάζεται τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ της ΚΟ. Η αριστερά δεν έχει μάθει να κρύβεται, η αριστερά δεν έχει μάθει να διχάζει, η αριστερά έχει μάθει μόνο να ενώνει και εν προκειμένου τον κοακό λαό, αλλά γενικότερα τους Έλληνες. Αυτού του είδους οι τακτικές να είναι σίγουροι ότι θα ιτηθούν. Και εμείς θα παίξουμε ουσιαστικό ρόλο, να είναι σίγουροι γι' αυτό, όχι μόνο να ιτηθούν, να εξαλειφθεί κάθε είδους πολιτικός δεινοσαυρισμός, γιατί τον νοσεί από αυτό το πράγμα τα τελευταία έτη, να εξαλειφθεί κάθε είδους διχασμός και να πορευτούμε στη νέα ΚΟ, γιατί θα αλλάξει και η δεκαετία σε λίγο, σε ένα χρόνο αλλάζει, οι προκλήσεις θα είναι τεράστιες, η νέα εποχή επιβάλλει ένα μόνο και πράγμα, έχουμε τις ζημιές οι οποίες τουλάχιστον 2-3 χρόνια θα χρειαστεί να αποκατασταθούν και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να γίνει αυτό αν δεν ομονοήσουμε και συμφωνήσουμε σε 5 πράγματα τα οποία τα προϋποθέτει ο ίδιος ο νόμος. Η παράταξη μέσα στο Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει όσον αφορά την πολιτική της γραμματεία και από την Δευτέρα θα ενημερώσουμε τους άπαντες. Επαναλαμβάνω, όλα στο φως, τίποτα κάτω στο τραπέζι και τίποτα ασκήσεις επί χάρτου για το πώς θα πορευτούμε και να είναι βέβαιοι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε εδώ πέρα και την επόμενη θητεία, νικώντας, και η νίκη δεν διασφαλίζεται μόνο με τα ποσοστά, νίκη είναι η προσφορά στον τόπο. Εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε, η νέα γενιά της ΚΟ, γιατί αυτοί που απέμειναν από την παράταξη εκφράζουν τη νέα γενιά της ΚΟ, βεβαίως την εκφράζουν και άλλες παρατάξεις τη νέα γενιά της ΚΟ. Εμείς τον αγώνα για τις γενιές που έρχονται, αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Όχι αγώνα για να εξαλείψουμε δυνάμεις, όχι αγώνα για να διχάσουμε και όχι αγώνα απολύτικο. Θα μιλήσουμε με προγράμματα και θα τα κάνουμε όλα στο φως. Ευχαριστώ για την ανοχή σας. Το καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να είμαι εκτός θέματος, αλλά επειδή πραγματικά το τηλέφωνο μου δεν πάβει να χτυπάει, καλώντας με να πάρω δημόσια θέση, σήμερα με πολύ αδρές και λεπτές γραμμές δίνω το μήνυμα. Όσον ούπο, στις επόμενες μέρες
και τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε.